λέγεται εβδομάδα της διακαινησίμου. Ο διακαινήσιμος είναι η εβδομάδα που είμαστε στην καινή εποχή. Τι θα πει καινή, καινός με έψιλον, τι θα πει αδιανός. Αυτή δεν γράφεται με έψιλον. Το καινή εδώ γράφεται με αλφαγιώτα. Τι σημαίνει καινός με αλφαγιώτα, καινούριος, καινούριος. Διακαινήσιμος εβδομάδα λοιπόν είναι η εβδομάδα που είμαστε καινούριοι. Ζούμε σε μια καινούρια ζωή. Πώς έγινε η ζωή μας καινούργια? Έγινε με την Ανάσταση του Χριστού. Προτού να γίνει η Ανάσταση του Χριστού, ήμασταν ακόμη στην παλιά ζωή. Μετά την Ανάσταση του Χριστού, πήγαμε στην καινή ζωή. Κανονικά δηλαδή, όσοι είμαστε χριστιανοί και όσοι γιορτάζουμε την Ανάσταση του Χριστού και όσοι αυτές τις ημέρες πανηγυρίσαμε, χαρήκαμε, ευχηθήκαμε, έτσι. Όλοι πρέπει να ζούμε μια καινούργια ζωή, μια καινή ζωή. Άρα για εσάς συμβαίνει αυτό, παιδιά. Έχουμε αληθινά γίνει καινούργιοι ή είμαστε όπως είμαστε πρώτα? Κανονικά λοιπόν θα προσπαθήσουμε να δικαιολογήσουμε μέσα στη συζήτησή μας πώς πρέπει να ζούμε εμείς τώρα, σαν χριστιανοί. Το μεγάλο γεγονός που άλλαξε τη ζωή μας δεν είναι άλλο από την Ανάσταση του Χριστού μας. Η Ανάσταση του Χριστού είναι ο πράγμας, το θεμέλιο, το προπήρχιο της πίστεώς μας. Αν ο Χριστός αναστήθηκε, είναι όλα αληθινά. Αν δεν αναστήθηκε, τότε είναι όλα ψεύτικα. Είναι σίγουρο λοιπόν ότι αναστήθηκε ο Χριστός? Για να είμαστε σίγουροι ότι αναστήθηκε, πρέπει πρώτα να βεβαιωθούμε ότι πέθανε. Είναι σίγουρο ότι πέθανε ο Χριστός? Από πού ξέρουμε ότι πέθανε ο Χριστός? Το ξέρουμε γιατί όταν ήρθε ο Ιωσήφ να ζητήσει το σώμα του για να το κατεβάσει από το σταυρό και να το θάψει, το ζήτησε από τον Πιλάτο και ο Πιλάτος έστειλε στρατιώτες να βεβαιωθούν ότι ο Χριστός πέθανε. Πήγαν λοιπόν στον Γολγοθά και οι δύο άλλοι ληστές που ήταν δεξιά και αριστερά στον Χριστό ζούσαν ακόμα. Και για να μην κάνουν να πεθάνουν, τους έσπασαν τα πόδια και έτσι πέθαναν γρήγορα. Στο Χριστό μας όμως, όταν πήγαν κοντά, τον είδαν ότι πια είχε πεθάνει, είχε παραδώσει το πνεύμα. Και πώς βεβαιώθηκαν, για να είναι σίγουροι 100%, 1000% ότι ο Χριστός είχε πεθάνει, τι έκανε εκείνη τη στιγμή? Ένας στρατιώτης ρόγισε την πλευρά του. Χτύπησε με τη ρόγη του το σπαθί του την πλευρά του Χριστού. Και λέει ο Ευαγγελιστής που ήταν εκεί που το έβλεπε με τα μάτια. Και ευθέως εξήλθε εκ της Αγίας από την πλευρά αίμα και ύπνο. Βγήκε από την πλευρά του αίμα και ορός. Το νερό που λέει το είδωρ είναι όταν το αίμα του ανθρώπου, του πεθαμένου ανθρώπου, αποχωρίζεται πια και βγαίνει ορός. Σαν νερό δηλαδή. Αυτό λοιπόν ήταν η βεβαίωση ότι ο Χριστός πραγματικά πέθανε. Αφού είμαστε σίγουροι ότι πέθανε, μετά γίνεται η ταφή. Το παίρνει ο Ιωσήφ, ο Νικόδημος με τις πληροφόρες γυναίκες, τον ενταφιάζουν, βάζοντάς τον, τυλίγοντας το σώμα του με φασκές και κουτώντας αυτές τις φασκές μέσα σε ένα υγρό που κολλούσε πάνω στο σώμα και δεν μπορούσε εύκολα να ξεκολλήσει. Αυτά ήταν τα οθόνια. Και στο κεφάλι έβαλαν το σουδάρι, είναι σαν φακιόλι έτσι που έδινε το κεφάλι. Όλο το σώμα λοιπόν τυλιγμένο με τις βασικές ήταν κολλημένες επάνω στο σώμα. 30 κιλά περίπου ήταν τα αρώματα που έφερε ο Νικόδημος και ο Ιωσήφ για να μυρώσουν τον Κύριο και να τον ενταφιάσουν. 30 κιλά. Και αυτά πάγωναν μετά και γινόντουσαν ένα πράγμα με το σώμα. Σίγουρα λοιπόν ο Χριστός πέθανε. Ακολούθησε η ταφή του Χριστού. Τον έβαλαν μέσα στον τάφο. Και για να είναι σίγουροι, μήπως έρθει κανείς και τον κλέψει, ζήτησαν από τον Πιλάτο κουστοδία, δηλαδή μια φρουρά στρατιωτική. Και ήρθαν οι στρατιώτες, στάθηκαν εκεί στο μνήμα, έβαλαν πάνω στην πέτρα που είχε μπει πάνω στο μνήμα και την έκλεινε, έβαλαν σχοινιά. Και εκεί που ήταν η κόμπη των σημειών, έβαλαν βλογέρι και το σφράγισαν. Για να είναι σίγουροι,
σφαγίδες του μνήματος. Όμως, ενώ έλαβαν όλα τα μέτρα, ενώ πραγματικά τον θάλασσα, ενώ τον έβαλα στον τάφο, ενώ βεβαιώθηκαν ότι είναι πεθαμένος, ενώ έβαλα και φρουρά να τον φρουρήσει, τι έγινε στον τάφο. Άγγελος Κυρίου ήρθε, αποκύλησε τον λίθο από το μνήμα, οι στρατιώτες μέσα δεκάτουσαν νεκροί και μέσα στο μνήμα δεν ήταν τίποτα. Το σώμα του Χριστού είχε φύγει. Και τι είχε μείνει. Είχαν μείνει αυτές οι βασικές, τα οθόνια που λέγονται και το σουδάριο, όμορφα, τακτοποιημένα, όχι πεταμένα έτσι, τακτοποιημένα όμορφα σε εκείνο σημείο. Έτσι λέει το Ευαγγέλιο. Μόλις δηλαδή πήγαν οι πληροφόρες γυναίκες στο μνήμα για να πληρώσουν τον Κύριο και σκεφτόντουσαν ποιος θα μας αποκυλήσει τη μεγάλη πέτρα. Δεν ήταν γυναίκες, δεν είχαν δύναμη να σηκώσουν την πέτρα τη μεγάλη. Και έλεγαν ποιος θα μας αποκυλήσει τον λίθο, ποιος θα βγάλει τη μεγάλη πέτρα πάνω από το μνήμα. Βλέπουν ότι η πέτρα είχε αποκυλιστεί. Και ένας άγγελος καθόταν πάνω στην πέτρα και του λέει μη φοβάστε, μη φοβάστε, ξέρω. Ζητάτε τον Ιησού τον Ναζαρινό, τον Εσταυρωμένο. Υγεύθη, αναστήθηκε, ού και στην όδη. Είδε ο τόπος όπου έφυγαν. Να το φέρω, τον είχαν αποθέσει. Τώρα δεν είναι εδώ. Αλλά πηγαίνετε να πείτε στους μαθητάς του ότι τους περιμένει στην Γαλιλαία. Να πάνε εκεί και εκεί θα τον συναντήσουν. Φεύγουν οι μυροφόρες γεμάτες χαρά, αλλά και ταραχή. Γιατί είχαν διάγγελο. Γιατί ήταν τέτοια θαυμαστά πράγματα. Λένε στους μαθητάς, οι μαθητές όμως δεν ήταν πρόθυμοι να το πιστέψουν. Λένε, αν δεν δούμε, δεν πιστεύουμε. Τρέχει στο μνήμα ο Πέτρος, πάει στο μνήμα ο Ιωάννης, πήγαν όλοι, κοιτάζουνε. Πήγε ο πρώτος ο Ιωάννης, που ήταν νεότερος και έτρεχε γρηγορότερα, δεν μπορούσε όμως να μπει μέσα, φοβήθηκε να μπει μέσα στο μνήμα. Έρχεται ο Πέτρος, ήταν πιο μεγάλος, μπαίνει μέσα στο μνήμα και βλέπει έτσι τα οθόνια, τις φαχιές, το φακιόνι να είναι όλα σε ένα μέρος, αλλά το σώμα πουθενά. Τι έγινε το σώμα. Ξέρετε, δεν σας είπα πριν ότι ήταν 30 κιλά περίπου τα μοίρα αυτά τα οποία έβαλαν για να τον μοιρώσουν τον Κύριο και να τον ενταφιάσουν. Είχαν γίνει, είχαν κρυσταλώσει, είχαν γίνει πάγος. Έχαν το σώμα. Για να τα βγάλεις αυτά, ήταν τόσο κολλημένα πάνω στο σώμα, που αν τα έβγαζε κανείς, θα έβγαζε και το δέρμα μέσα. Γιατί πολλούσανε πάλι. Εδώ ήταν τακτοποιημένα, σας λέω, όμορφα, όμορφα, νοικοκυρεμένα. Πίστηκαν και εκείνοι ότι ο Κύριος δεν είναι. Βέβαια, οι εχθροί του Κύριου, οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι, όταν τους είπαν οι στρατιώτες τι έγινε στο μνήμα, λέγει, σιωπή, μην πείτε τέτοια πράγματα. Πέστε ότι εμείς μας πήρε ο ύφος, κοιμηθήκαμε και ήρθαν τη νύχτα οι μαθητές μου και τον κλέψανε. Αλλά αυτό ήταν ένα ψέμα. Και για να το πούν αυτό οι στρατιώτες, αν το λέγανε, ήταν η αυτοκαταδίκη τους. Γιατί ήταν πολύ αυστηρή η Ρωμαϊκή νόμη. Αν στρατιώτης, φρουρός, αποκοιμόταν και του παίρνανε αυτό που φρουρεί, έπρεπε να του πάρουν το κεφάλι. Δηλαδή, ήταν υποχρεωμένοι να φρουρούν εκεί. Και η γραμματιστική φάση του λέει, πάρτε λεφτά και πέστε αυτό το ψέμα. Πέστε ότι εμείς αποκοιμηθήκαμε και ήρθαν οι μαθητές του τη νύχτα και τον κλέψανε. Και αν ακουστεί λέει τίποτα στον ηγεμόνα, στον Πιλάτο, εμείς θα καθαρίσουμε την υπόθεση. Θα πάμε να το βρούμε και θα σας τακτοποιήσουμε να είστε αμέριμοι. Καταλαβαίνετε τώρα ότι η μεγάλη αλήθεια της Αναστάσεως του Χριστού αρχίζει να λάμπει από αυτά τα γεγονότα. Οι ίδιοι αυτοί που φρουρούσαν το μνήμα, οι ίδιοι γίνονται μάρτυρες τώρα. Γιατί λένε ψέματα, γιατί λένε ότι κοιμηθήκατε. Αν κοιμηθήκατε, έπρεπε τώρα να σας έχει παραδέψει ο Πιλάτος. Και αν κοιμηθήκατε, πώς είδατε. Ένας κοιμισμένος μπορεί να λέει να δίνει μαρτυρία και να λέει τι έγινε, ότι ήρθαν οι μαθητές και τον κλέψανε. Κι αν τον κλέψανε, γιατί δεν τον βούτυξαν όπως είναι να φύγουν και άφησαν εκεί τα οθόνια. Όποιος κλέβει, δεν τα κάνει με άνεση τα πράγματα, τα κάνει γρήγορα, γρήγορα γιατί φοβάται. Έτσι, μπορούσε να τον κλέψουν τον Χριστό και να αφήσουν εκεί τα οθόνια και να πάρουν μόνο το σώμα. Τι ξέρω.
λέει ότι ο Χριστός αναστήθηκε. Αν δεν είχε αναστηθεί, παιδιά, ο Χριστός, με τι κουράγιο οι μαθητές του θα έβγαιναν να μιλήσουν στον κόσμο και να μου κηρύξουν το όνομά του, τι, ένα ψέμα θα κήρυγαν. Και οι περισσότεροι από τους μαθητάς, εκτός από τον Ιωάννη τον Ευαγγελιστή, όλοι μαρτύρησαν για τον Χριστό. Για ένα ψέμα μαρτυράει ο άλλος και πεθαίνει. Τι λόγια είναι αυτά. Γι' αυτό είμαστε σίγουροι, όχι 100%, 1000% είμαστε σίγουροι για την Ανάσταση του Χριστού. Και η Ανάσταση του Χριστού, όπως σας είπα στην αρχή, παιδιά, είναι αυτή που κάνει αναστημένη και τη δική μας ζωή. Και εμείς, προτού να τον πιστέψουμε τον Χριστό, προτού να μάθουμε το θέλημά του, είμαστε στην παλιά ζωή, στις αμαρτίες, στις κακίες, στα ελαττώματα, σε όλα αυτά που κάνουν τη ζωή μας μάθημα. Όταν πιστεύουμε στον Χριστό, λάβει φως μπροστά στα μάτια μας. Παίρνουμε δύναμη και κουράγιο. Αρχίζουμε και εμείς τον αγώνα μας. Τέτοια είναι η καινή ζωή. Αυτή είναι η διαγεννήσιμος εβδομάδα που περνάμε εμείς τώρα. Και αυτές τις Κυριακές που θα ακολουθήσουν από εδώ και πέρα, θα δείτε κάθε Κυριακή και μια καινούργια μαρτυρία για την Ανάσταση του Χριστού. Αύριο ο Θωμάς, αύριο Κυριακή του Θωμά. Την άλλη Κυριακή οι Μυροφόρες, μετά ο Παράδεισος, μετά ο Τυφλός, μετά η Σαμαρίτιδα. Όλες αυτές οι Κυριακές πηγαίνετε στην Εκκλησία, μην λείψετε, μέσα από νωρίς και θα ακούτε υπέροχα πράγματα. Θα βλέπετε να λάβει η Ανάσταση του Χριστού, να γεμίσει η καρδιά μας και μας κουράγιο και ελπίδα και να παραμιλήσουμε ό,τι άλλες συντρίψεις και ό,τι άλλα προβλήματα υπάρχουν για να χαρούμε κι εμείς μαζί με τον Κύριο. Εύχομαι ο Χριστός να είναι κοντά σας, να σας φωτίζει, τα παιδιά να προοδεύουν, οι αδελφές να τους δίνει δύναμη και κουράγιο στην καιρότησα και στις αδελφές που υπηρετούν αυτό το υπέροχο έργο και σε όλους εσάς όσοι σήμερα συγκεντρωθήκατε που αγαπάτε αυτά τα έργα και εκτιμάτε αυτές τις εργασίες που γίνονται εδώ, καθώς και στην ευλογημένη ομάδα, την Ιεραποστολική των παιδιών που έχουν προστάτη τον Άγιο Απόστολο Ιούδα τον Θαδαίο. Όπως εκείνος κήρυξε τον Χριστό μας, έτσι και εσείς συνεχίστε τον αγώνα σας, πρώτα απ' όλα στον εαυτό μας, να είναι καινή η ζωή μας, καινούργια δηλαδή η ζωή μας, να είμαστε καινούργιοι άνθρωποι, όχι παλαιοί, έτσι. Και μετά να εργαζόμεθα για να φροντίσουμε όσο μπορούμε γύρω μας μέσα στο σκοτάδι της σημερινής χρονιάς. Κυρίου Δεϊθόπε, ευλογία Κύριου Γέλος, ευγευμάστια του και αφάνηκε την ανθρωπία, πάθοτε λίγια, η Χριστού σε όλες των αιώνων. Δόξα σου, Θεός, σε ελπίσιμο δόξα σε. Παραστάσε και από Χριστός ο αληθινός Θεός, όλοι τις πρεσβείες της Παναχράδου και Παναγόμου Αγίας Αντιμικρός, γενάβει του Λιβίου και Ζωοποιού Σταυρούς, προστασίες του Λιβίου Νεκουρανίου και του Άγγελου του Σωμάτου, ηγεσίες του Λιβίου Ενδόξου, προφήτου Προδρόμου και Μαρτής του Ιωάννου, του Αγίου Ενδόξου και Πανεφίμων Αποστόλων, του Αγίου Ενδόξου και Παντήτων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων Ιμών, των Αγίων και Θηγείων Θεοπατώρων Ιωαννίου και Άνου, του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου Ιούδα του Θαδαίου Ιλεβαίου και του Αγίου Ενδόξου Ιωμάτων Βασιλέως, Επισκόπου Αμασίας, που την λίμνη επικοινωνούν και πάντα τον Αγίων, ελεήσει και σώσει εμάς τους αγαθώς και πράγματος. Χριστός Ανέστη! Αληθώς Ανέστη! Χριστός Ανέστη! Αληθώς Ανέστη! Χριστός Ανέστη! Αληθώς Ανέστη! Δόξα τη αυτού την ημέρου εγέρεση! Σας και της επιτύπασης ζωή χάρη σάφερμα.